Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις από το Omnia TV. Αύξηση κατά 9,2% στα ατιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ αποφάσισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Οι λόγοι της ανόδου στις τιμές λιανικής είναι κυρίως οι αυξήσεις στη φορολογία φυσικού αερίου και λιγνίτη, αλλά και οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές με τις οποίες υποχρεούται να αγοράζει η ΔΕΗ το ρεύμα από τους ιδιώτες παραγωγούς, χάρη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Με νέα νομοθετική ρύθμιση στη Γαλλία θα επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις σε όποιον αγρότη δεν υποβάλει δήλωση για το είδος των σπόρων που χρησιμοποιεί και τυχόν επαναχρησιμοποιήσει από χρονιά σε χρονιά τους δικούς του σπόρους. Ο Γάλλος Υπουργός Γεωργίας, Μπρουνό Λεμέρ, από την πλευρά του δήλωσε πως η ιδέα είναι να μην σταματήσει η έρευνα με στόχο τη βελτίωση των καλλιεργειών, αλλά και πως δεν μπορεί η παραδοσιακή γεωργία να εξακολουθήσει να έχει τη μορφή που έχει σήμερα, δεν γίνεται να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πολυεθνικής Monsanto στη Γαλλία, Γιάν Φισέ, εξέφρασε την ικανοποίησή του στο μεταξύ για το γεγονός ότι το δίκαιο επιτέλους κερδίζει έδαφος, διότι από το 2007 οι αγρότες έχουν στερηθεί την επιλογή και την πρόσβαση στους μεταλλαγμένους σπόρους, τα ωφέλη των οποίων εκατομμύρια άλλοι αγρότες σε ολόκληρο τον πλανήτη απολαμβάνουν εδώ και χρόνια. Δυνάμεις ασφαλείας του στρατιωτικού καθεστώτος της Αιγύπτου εισέβαλαν σε γραφεία οργανώσεων και συλλόγων στο Κάιρο την Πέμπτη. Οι παρόντες στις εφόδους ανέφεραν ότι κρατήθηκαν κλειδωμένοι εντός των γραφείων και ότι κατασχέθηκαν προσωπικά τους αντικείμενα, όπως βιβλία και φορητοί υπολογιστές. Ο Αιγυπτιακός στρατός δήλωσε ότι ελέγχθηκαν 17 αιγυπτιακές και ξένες οργανώσεις στα πλαίσια της έρευνας για τη χρηματοδότησή τους. Χρήση δακρυγόνων έκαναν οι δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να αποθήσουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές που κατέβηκαν στους δρόμους πόλεων ανά τη Συρία. Απαντώντας στο κάλεσμα ακτιβιστών που ζητούν την αποχώρηση του Προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ. 5 νεκροί στη Χάμα σύμφωνα με ακτιβιστές. Το Reuters κάνει λόγο για μερικές από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στους 9 μήνες των αναταραχών. Σύμφωνα με το BBC, στο προάστιο Ντούμα της Δαμασκού, οι αρχές ασφαλείας εκτόξευσαν βόμβες με καρφιά, ενώ οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα το πρωί στη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τοπικές ιατρικές πηγές. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η αεροπορική επιδρομή είχε στόχο μια ομάδα Παλαιστινίων που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσουν μια ρουκέτα εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, οι αποαέρωσες επιθέσεις στη Γάζα είναι συνεχόμενες κατά τις τελευταίες ημέρες, με τουλάχιστον 3 νεκρούς, ενώ στο Ισραήλ, δεν έχουν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί από τις λεγόμενες ρουκέτες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.